Βρισκόμαστε στα 515 π.Χ. σε μια ελληνική πόλη της Νότιας Ιταλίας, την Ελέα. Εκεί γεννιέται ο άνθρωπος που πρώτος αποσαφήνισε μια διάκριση η οποία έμελε να επηρεάσει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Τη διάκριση μεταξύ αλήθειας και πλάνης. Και το όνομα αυτού. Παρμενίδης. Στην αρχαιότητα, οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι προσπαθούσαν να βρουν απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το θεμέλιο της πραγματικότητας ή αλλιώς ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο συνδέει ολόκληρο το σύμπαν. Οι απαντήσεις που είχαν δοθεί μέχρι τότε σχετίζονταν με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Και φυσικά, κανένας φιλόσοφος δεν συμφωνούσε με κανένα. Άλλος υποστήριζε πως η βάση του κόσμου είναι το νερό, άλλος η φωτιά, άλλος μιλούσε για το στοιχείο της γης και άλλος για εκείνο του αέρα. Το ερώτημα σχετικά με το ποια είναι η βάση από που όλη η πραγματικότητα αναπτύσσεται αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της φιλοσοφίας. Η αναζήτηση της αρχής ή αλλιώς των πρώτων αιτιών του σύμπαντος αργότερα ονομάστηκε μεταφυσική. Αυτό σημαίνει στη φιλοσοφία η λέξη μεταφυσική και όχι οι δράκοι και οι μάγισσες με τα οποία αργότερα συνδέθηκε. Ο Παρμενίδης λοιπόν στο ερώτημα ποια είναι η βάση όλων των πραγμάτων, ποιο είναι το πιο πρωταρχικό χαρακτηριστικό τους, έδωσε την πιο πρωτότυπη αλλά και ουσιαστική απάντηση που έχει δοθεί όχι μόνο μέχρι τότε, αλλά πιθανώς και μέχρι σήμερα. Κατέληξε στο ότι η αρχή που ψάχνουμε δεν μπορεί να είναι κάτι όπως η φωτιά ή το νερό. Αντίθετα, απάντησε πως το πιο βασικό και κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει όλα όσα υπάρχουν αποτελεί ακριβώς το ότι αυτά υπάρχουν. Το ότι αυτά είναι. Αν αυτό σας φαίνεται απλό ως διαπίστωση, τότε ξανασκεφτείτε το. Ο Παρμενίδης με την παραπάνω ιδέα, δηλαδή ότι η πιο θεμελιώδης ιδιότητα που έχουν τα πράγματα είναι ότι αυτά καταρχάς είναι, έκανε μια τεράστια τομή στη δυτική σκέψη. Αποτέλεσε τον πρώτο άνθρωπο που έθεσε το ζήτημα του είναι, ενός δηλαδή από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν μέχρι και σήμερα τη φιλοσοφία. Πόσο είχε απασχολήσει τη φιλοσοφία εκείνη την περίοδο αυτό το ζήτημα και πόσο σημαντικό αναδείχθηκε το θέμα του είναι στην πορεία των αιώνων για τη φιλοσοφία. Το ερώτημα του Παρμενίδη για το είναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο διατρέχει στην πραγματικότητα ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας. Ξεκινάει από αυτόν, μεταπλάθεται στον Πλάτωνα ως ερώτημα για το πεδίο των ιδεών, γιατί το είναι για τον Πλάτωνα δεν είναι αυτό το ολοπαγές, το μονοσήμαντο είναι του Παρμενίδη, αλλά είναι το πεδίο των ιδεών ως αυθυπόστατων οντοτήτων. Στον Αριστοτέλη το ερώτημα για το είναι αποτελεί αντικείμενο της ζητουμένης φιλοσοφίας, αυτής της φιλοσοφικής αναζήτησης η οποία στη συνέχεια, πολύ αργότερα βέβαια, ονομάστηκε οντολογία. Στους νεοπλατωνικούς παραμένει ένα κέριο ερώτημα και στους νεότερους χρόνους επίσης, με μία κορύφωση βεβαίως στον 20ο αιώνα, στη φιλοσοφία του Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο οποίος έρχεται να επανασυνδέσει τη σκέψη του με αυτές τις απαρχές της προσοκρατικής φιλοσοφίας και ιδίως με τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και οφείλει την αρχική του εκπαίδευση στη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Ο ίδιος ήταν ο ιδρυτής μιας δυναστείας ιερέων και θεραπευτών, οι οποίοι συνδέονταν με τη λατρεία του Θεού Απόλλωνα.
ήταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια. Και κάποια στιγμή σκέφτηκε να κάνει και πολιτική καριέρα. Και φαίνεται ο ίδιος συνέταξε και ένα πολύ ωραίο σύνταγμα για την πόλη του, την Ελέα, στην κάτω Ιταλία. Εξού και η σχολή, ο Ελεάτης κτλ. Αλλά εκεί, στον δρόμο, συνάντησε έναν φιλόσοφο, ο οποίος τον προέτρεψε εις την ησυχία. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, εις την ησυχία, δηλαδή στην φιλοσοφία. Σαν να λέμε, άφησε την πολιτική και την αγορά και την συναναστροφή με τους ανθρώπους και αν θέλεις να δεις τι είναι ο νους, τι είναι ο άνθρωπος, πώς σκέπτεται, τι εξήγηση θα μπορούσαμε να δώσουμε στα πράγματα, τι σημαίνει ουσία και αν υπάρχει, μπορεί και αν μην υπάρχει. Και αν υπάρχει, στρέψτε τώρα να στραφείς στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του λέγεται πως ήταν το αποτέλεσμα μιας θείας αποκάλυψης. Κατ! Όχι αυτής της θείας αποκάλυψης. Γι' αυτό έγραψε το μοναδικό του έργο με μια γλώσσα συμβολική, επιβλητική αλλά και δυσνόητη. Το κείμενο αυτό έχει τη μορφή ποίηματος. Όπως ξέρουμε, το ποίημα του Παρμενίδη ξεκινάει με την περιγραφή από τον ποιητή ενός ταξιδιού, ενός υπερφυσικού ταξιδιού πάνω σε ένα άρμα, το οποίο ταξίδι τον οδηγεί σε μία θεά η οποία τον δέχεται και του αποκαλύπτει την αλήθεια. Η περιγραφή αυτή από τον Παρμενίδη έδωσε αφορμή σε διάφορες εικασίες που ταυτίζουν το περιεχόμενο του ποίηματός του με ένα είδος αποκαλυπτικού λόγου ή το συνδέουν με ένα είδος θρησκευτικής έξαρσης. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτές οι υποθέσεις δεν θεμελιώνονται στο ποίημα, ούτε επιβεβαιώνονται ιστορικά. Ο Παρμενίδης απέναντι στο δίλημα, τι χρειάζεται να εμπιστευτούμε περισσότερο ώστε να βρούμε την αλήθεια, τη λογική ή τις αισθήσεις μας? Απάντησε ξεκάθαρα τη λογική. Κατά τον ίδιο, οι αισθήσεις μας, όπως η όραση, η ακοή ή η όσφρηση, δεν μας αποκαλύπτουν την αλήθεια. Αλλά αντίθετα, μπορούν εύκολα να μας οδηγήσουν σε ψευδαισθήσεις, σε πλάνες. Παράδειγμα, ένα μεγάλο αντικείμενο, όπως ο ήλιος, από μακριά μας φαίνεται μικρό. Αλλά και ένα μικρό αντικείμενο, από κοντά φαίνεται μεγάλο. Έτσι, ο Παρμενίδης υποστήριξε ότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πώς από τη μία φαίνονται τα πράγματα και το πώς από την άλλη αυτά πράγματι είναι. Για να βρούμε το είναι ενός πράγματος, χρειάζεται να στηριχθούμε όχι στις αισθήσεις, αλλά στη σκέψη, στη λογική μας. Ο Παρμενίδης θεωρεί ότι μία γνώση η οποία βασίζεται στις αισθήσεις αποτελεί πρόβλημα. Αποτελεί κίνδυνο, συνιστά κίνδυνο. Μας καλεί να μην δώσουμε βάση, να μην εμπιστευθούμε τις αισθήσεις οι οποίες παίζουν αυτό το παιχνίδι της διαρκούς ανακύκλησης παρουσίας και απουσίας. Μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας την νόηση, το νοήν. Αυτό το νοήν, η νόηση, είναι η μοναδική αξιόπιστη πηγή γνώσης, είναι η μοναδική δυνατότητά μας να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Η καθαρή λογική ήταν που οδήγησε τον Παρμενίδη στο συμπέρασμα πως το πιο βασικό χαρακτηριστικό όλων των πραγμάτων στο σύμπαν είναι πως αυτά υπάρχουν, πως αυτά είναι. Τι σημαίνει όμως είναι? Ο Παρμενίδης πρώτος από όλους έθεσε το ζήτημα του είναι. Τώρα το τι είναι το είναι θα μπορούσαμε να πούμε πως αποδίδεται και με το ερώτημα ποια είναι η βάση της πραγματικότητας ή αλλιώς ποιο είναι το σταθερό και αναλύωτο χαρακτηριστικό του κόσμου μέσα σε ένα σύμπαν που όλα διαρκώς αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη ένα δέντρο. Ένα δέντρο μπορεί να αλλάζει. Να ρίχνει τα φύλλα του, να μένει γυμνό και μετά να ξαναβγάζει καρπούς. Όμως το σταθερό του σημείο, το είναι του, είναι οι ρίζες και ο κορμός του. Χωρίς αυτά το δέντρο, δεν είναι δέντρο. Ή ένα τρίγωνο. Ένα τρίγωνο μπορεί και αυτό να έχει διαφορετικές μορφές. Να είναι κόκκινο ή πράσινο. Μεγάλο ή μικρό. Να είναι φτιαγμένο από μέταλλο ή ξύλο ή ακόμη και από κρέμα.
Αυτό όμως που δεν αλλάζει ποτέ, προκειμένου ένα τρίγωνο να είναι τρίγωνο, είναι ότι αυτό έχει τρεις γωνίες. Αυτό είναι το είναι του τριγώνου. Έτσι το ερώτημά μας τώρα γίνεται το εξής. Εφόσον ολόκληρος ο κόσμος διαρκώς αλλάζει, ποιο είναι το είναι ολόκληρο του κόσμου? Ποια είναι η σταθερή αρχή, το υπέδαφος, όπου οι αλλαγές του στηρίζονται? Τούτο το ερώτημα είναι που αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο της φιλοσοφίας. Το βαθύτερο ίσως ζήτημα, το οποίο καλείται εδώ και αιώνες να αντιμετωπίσει. Αυτό το ενιγματικό, μυστηριώδες, πες το πως θέτει, γιατί είναι ενιγματικό το είναι? Ζούμε, είμαστε το είναι, ζούμε μες το είναι, αναπνέουμε και δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Η έρευνα γύρω από αυτό, όπως είδαμε, ονομάζεται μεταφυσική ή αλλιώς και οντολογία. Και μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε όταν ο Παρμενίδης έθεσε την έννοια του είναι. Το ζητούμενο της οντολογίας δεν είναι η επιστημονική ερώτηση πώς λειτουργεί το σύμπαν, αλλά περισσότερο ερωτήματα όπως ποιο είναι το είναι του σύμπαντος, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής του, γιατί να είναι ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε και όχι κάπως αλλιώς. Το είναι στον Παρμενίδη, θα λέγω ότι είναι αυτό, χωρίς αυτόν αποτελεί ορισμό, χάρη του οποίου ου είναι και νόημα, χάρη στο οποίο όλα τα πράγματα παίρνουν ένα νόημα, αποκτούν ένα νόημα, γίνονται νοητά και μπορώ να επικοινωνήσω πλέον με τα νοητά. Υπάρχει το ρήμα υπάρχει και υπάρχει και το λέξη είναι. Ένα πράγμα μπορεί να είναι χωρίς να υπάρχει, το φαντάζεστε αυτό. Ένα πράγμα μπορεί να είναι, αλλά να μην υπάρχει. Θυμάμαι το παράδειγμα που έδινε ο Χούσελ. Έχουμε ένα χιλιόγωνο. Είναι ένα γεωμετρικό σήμα με χίλιες γωνίες. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Μα δεν υπάρχει αισθητή παράσταση ενός χιλιόγωνου. Δεν υπάρχει στο φυσικό κόσμο. Είναι. Ο φιλόσοφός μας λοιπόν πρώτος αποσαφήνισε τον διαχωρισμό ανάμεσα στο είναι και το μη είναι. Ή με άλλα λόγια, ανάμεσα σε ό,τι υπάρχει και σε ό,τι δεν υπάρχει. Πώς όμως διέκρινε αυτές τις δύο έννοιες? Το είναι από το μη είναι το διακρίνει με το κριτήριο του λόγου. Δηλαδή με την κοινή λογική, με το νου μπορεί να δω αν αυτό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όπως αναφέραμε, ο Παρμενίδης φανέρωσε πως το είναι λογικά πρέπει να παραμένει αμετάβλητο. Καμία αλλίωση δεν μπορεί να συμβαίνει σε αυτό. Έτσι επιχειρηματολόγησε πως αν ακολουθήσουμε αποκλειστικά τη λογική, η οποία για τον ίδιο ταυτίζεται με τη γλώσσα. Όχι αυτή τη γλώσσα. Ναι, αν ακολουθήσουμε τη γλώσσα, το είναι δεν μπορεί να συνοδεύεται από ένα δεν, δηλαδή από μία άρνηση. Φερρυπίν, όταν λέμε την πρόταση «ένας ελέφαντας που δεν είναι ψηλός». Σύμφωνα με τον Παρμενίδη, αναγνωρίζουμε ως ανύπαρκτο όχι μόνο το συγκεκριμένο ελέφαντα, αλλά όλους τους ελέφαντες. Γιατί? Διότι βάζοντας το δεν, αλλάζουμε το είναι του ελέφαντα, το οποίο όμως λογικά, ως είναι, δεν μπορεί να αλλάζει. Χρειάζεται να είναι πάντοτε ίδιο και απαράλλαχτο. Εφόσον λοιπόν μπορεί να μπει το δεν με οποιοδήποτε τρόπο μπροστά από το είναι του ελέφαντα, σημαίνει πως όλο το είδος των ελεφάντων δεν είναι. Δηλαδή, όσο σουρεαλιστικό και αν ακούγεται, δεν υπάρχει. Η ύπαρξή τους για τον φιλόσοφό μας αποτελεί μία ψευδαίσθηση, διότι το κατά τα άλλα συμπαθές είδος παχύδερμων δεν έχει ένα σταθερό είναι. Έτσι, επειδή για όλα τα γνωστά όντα του κόσμου μπορούμε να βάλουμε μπροστά το δεν, να πούμε για παράδειγμα «η γάτα μου δεν είναι τώρα στο δωμάτιο» ή «οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ψηλοί». Λέγεται πως ο Παρμενίδης υποστήριξε πως αν ακολουθήσουμε αυστηρά την οδό της λογικής, θα διαπιστώσουμε πως ο κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε καθημερινά με τις αισθήσεις μας, δεν υπάρχει. Η γη δεν υπάρχει, η τηλεόραση μπροστά σας δεν υπάρχει, η σοκολάτα δεν υπάρχει, το καλοκαίρι δεν υπάρχει, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ευτυχώς δεν υπάρχει και το πιο περίεργο απ' όλα, ο ίδιος ο Παρμενίδης δεν υπάρχει. Βέβαια, άλλες φωνές υποστηρίζουν ότι ο Παρμενίδης δεν έλεγε ακριβώς αυτό.
Η φιλοσοφία του λένε δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα ως αναλύωτα, αλλά μόνο το είναι τους ως κάτι αναλύωτο. Φερρυππίν, δεν έχει σημασία αν ένα τρίγωνο είναι ή δεν είναι μεγάλο ή μικρό, παλιό ή καινούριο, διότι αυτά είναι δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του. Το σημαντικό για ένα τρίγωνο είναι να έχει σταθερά τρεις γωνίες, αν το είναι του δηλαδή παραμένει σταθερό. Τότε λέμε πως το τρίγωνο αυτό υπάρχει. Έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και ότι όλα τα πράγματα υπάρχουν εφόσον το είναι τους παραμένει σταθερό. Με τούτη την ερμηνεία κρατάμε ως υπαρκτό τον κόσμο μας, το καλοκαίρι, τη σοκολάτα κτλ. Αλλά μαζί είμαστε αναγκασμένοι να κρατήσουμε και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολλοί μελετητές διαβάζουν βεβαίως το ποίημα με έναν τρόπο που επιτρέπει να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο κόσμος δεν υπάρχει, ότι ο κόσμος είναι μια επίφαση, ότι ο κόσμος είναι μια παρέσθηση, ότι ανήκει στον πεδίο του ψευδούς ή του μη πραγματικού. Προσωπικά δεν βλέπω καθόλου να προκύπτει κάτι τέτοιο από το ποίημα. Εκείνο που μπορεί να πει όμως ο Παμενίδης είναι ότι αυτός ο κόσμος, όπως είναι ο φαινομονικός κόσμος, δεν μπορεί να αποτελέσει ποτέ θεμέλιο γνώσης. Δεν μπορεί μια γνώση να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο το οποίο θα υποστεί φθορά. Αυτό που είναι η αλήθεια δεν μπορεί να γεννηθεί από κάτι άλλο. Γιατί αυτό το κάτι άλλο από πού πάλι το ίδιο θα γεννηθεί και πώς μπορεί να φθαρεί. Έτσι λοιπόν ο Παρμενίδης συμπέρανε πως εφόσον δεν μπορεί να υπάρχει καμία αλλαγή στο είναι, στην πραγματικότητα, και πραγματικότητα για εκείνον είναι μόνο το είναι, δεν μπορεί να υπάρχει και καμία κίνηση. Γιατί? Μα γιατί η αλλαγή προϋποθέτει την κίνηση. Άρα συνεχίζει το συλλογισμό του, λογικά δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος. Γιατί ο χρόνος, εκείνο που μετρά είναι την κίνηση, την αλλαγή. Δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Αντίθετα, υπάρχει μόνο ένα προκαθορισμένο και αιώνιο παρόν που τα περιλαμβάνει όλα. Αυτό σημαίνει πως άμα σταθεί κανείς έξω από το σύμπαν και δει το παρελθόν και το μέλλον ταυτόχρονα, δεν θα δει τίποτα να αλλάζει. Θα δει μόνο ένα κλειστό και στατικό πλαίσιο με διάφορα πράγματα μέσα. Ο μόνος λόγος που αυτό δεν το κάνουμε είναι σχεδόν κατά τύχη. Διότι μπορούμε και θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά όχι το μέλλον. Και έτσι μας δημιουργείται η ψευδαίσθηση πως υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουμε χρόνο. Η τριαδικότητα του χρόνου, παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι αυτή η οποία δομεί την παρμενίδια κοσμογονική και κοσμολογική εξιστόρηση. Όμως η τριαδικότητα του χρόνου δεν έχει καμία θετική συμβολή στην παρμενίδια οντολογία. Αντίθετα, εμπεριέχει και κινδύνους, διότι όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Παρμενίδης στο 8ο απόσπασμα, αν πούμε ότι το είναι ήταν ή ότι θα είναι σε κάποια στιγμή, αυτό βάζει στο παιχνίδι συγχρόνως και την έννοια του μηδενός. Μία ψευδοέννοια δηλαδή, την οποία με κάθε τρόπο θέλουμε και πρέπει να αποφύγουμε. Αδιάφορος λοιπόν ο χρόνος για την παρμενίδια οντολογία. Ο χρόνος συνδέεται πάντα με τη μεταβολή. Η μεταβολή σημαίνει φθορά. Μεταβολή σημαίνει αλλίωση. Ο Παρμενίδης δεν μπορεί να δεχθεί ότι το είναι το ακλόν, το θεμέλιο της γνώσης και η αλήθεια μπορεί κάποτε να αλλοιωθεί. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να αλλοιωθεί μέσα από το αυτό το ανόλεθρον που λέει, δεν μπορεί να εισαχθεί ο χρόνος. Ο Παρμενίδης λοιπόν αντιλαμβανόταν το χώρο και το χρόνο, ολόκληρο το σύμπαν με άλλα λόγια, ως κάτι το οποίο έχει όρια και δεν είναι άπειρο. Έτσι και εδώ υπήρξε πρωτοπόρος, διότι έθεσε ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα επιστήμονες και φιλοσόφους. Το εάν δηλαδή ο κόσμος μας είναι άπειρος ή πεπερασμένος. Ο Παρμενίδης θέτει το ερώτημα του άπειρου ή πεπερασμένου αποκλειστικά και μόνο για την έννοια του είναι. Με άλλα λόγια, έχοντας εισαγάγει την έννοια του είναι
ως μοναδική παράμετρο, ως μοναδική δυνατότητα προσέγγισης της αλήθειας και έχοντας τονίσει ότι αυτό το είναι δεν μπορεί παρά να είναι μια έννοια την οποία συλλαμβάνουμε πλήρως και ολοσχερώς νοητικά, κάνει ένα ακόμη βήμα τονίζοντας ότι η έννοια του είναι είναι κάτι απολύτως περατό, απολύτως πεπερασμένο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ποτέ, δεν μπορεί να υπάρξει ένα υπόλοιπο εντός εισαγωγικών του είναι το οποίο δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Η επίδραση της θεωρίας του Παρμενίδη, τόσο πάνω στη φιλοσοφία όσο και πάνω στις πράξεις όλων μας μέχρι σήμερα, είναι τεράστια. Είναι εκείνος που μεταξύ άλλων πρώτος αποσαφήνισε τη διάκριση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού, στην οποία σήμερα στηρίζεται όλη η καθημερινότητά μας. Είναι ο στοχαστής που γέννησε τον ορθολογισμό, θεωρώντας ότι ο δρόμος προς την αλήθεια περνάει μέσα από τα λογικά επιχειρήματα. Ο άνθρωπος που με το έργο του δημιούργησε ένα από τα μέγιστα ρεύματα της φιλοσοφίας, την οντολογία ή αλλιώς τη μεταφυσική. Ενώ ακόμη είναι εκείνος ο οποίος έστρεψε το στοχασμό προς τα προβλήματα που σχετίζονται με το άπειρο του σύμπαντος και με τη φύση του χρόνου. Η φιλοσοφία του Παρμενίδη είναι ένα φάντασμα το οποίο περιφέρεται πάνω από ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Παρμενίδης είναι ο πρώτος φιλόσοφος που έκανε αυτό που ήθιστε να αποκαλούμε οντολογία. Τι μας λέει τελικά ο Παρμενίδης? Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να διανοηθούμε, ό,τι και να σκεφτούμε το πιο φανταστικό, το πιο μείον, αυτό που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ξεφύγουμε από το είναι. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, όλα είναι. Δηλαδή το όνειρο είναι, το φαντασιακό είναι, η άρνηση είναι. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από το είναι. Ο Παρμενίδης μας άφησε παρακαταθήκη μία από τις πιο δύσκολες, αλλά και μία από τις πιο σημαντικές φιλοσοφίες που ο άνθρωπος γνώρισε. Ο Νίτσε κάποτε έγραψε πως ο Παρμενίδης, εντοπίζοντας τη λογική του είναι, έδωσε ένα μοναδικό κλειδί στον κόσμο, μέσα από το οποίο μπορεί να αρχίσει να ξεδιαλύνεται το μυστήριο που κατακλείζει την πραγματικότητά μας.